Μετά την επίσκεψη που κάναμε στον αφέτη ανακριτή, ήδη είχαμε καταθέσει κάποιο υπόμνημα στο καλοκαίρι για να οριστεί χημικός μηχανικός για να δούμε τα αίτια της έκρηξης και την εξάπλωση της φωτιάς. Mm-hmm. Ο κύριος αφέτης ανακριτής μάλλον συνειδητοποίησε σήμερα τι ακριβώς έπρεπε να είχε γίνει πριν από 6 μήνες. Οπότε το πρώτο μέλημα από εδώ και πέρα είναι να ορίσει έναν χημικό μηχανικό και μαζί με τη βοήθεια του τεχνικού συμβούλου του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, ειδικού στα θέματα πυρκαγιά φωτιάς, να μπορέσουν να αποδομήσουν όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Σας το είπε αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη? Ναι, ο κύριος ανακριτής μας το υποσχέθηκε ότι είναι το άμεσο και κατεπήγον θέμα που θα κάνει από Δευτέρα. Επειδή την Τρίτη είχα μια επίσκεψη στον αφέτη ανακριτή και από εκεί πήρα τη δικογραφία των τελευταίων ημερών από 1 Δεκεμβρίου μέχρι την ημέρα της Τρίτης, τον είχα αναφέρει και τελικά ήταν προφητικό αυτό που τον είπα, μάλλον ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα να πιστεύουμε στο έλαιος σιλικόνης ότι προκάλεσε αυτό το πράγμα που έχουμε δει και τη φωτιά και το μανιτάρ. Παρά τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και τα τεράστια εμπόδια που έχετε βρει μπροστά σας, με βάση τα όσα βγαίνουν στο φως, θεωρείτε ότι πλέον περνάει σε άλλη βάση η εξέλιξη των ερευνών? Μπορεί να υπάρχει μια αχτίδα φωτός? Εγώ αυτό το βλέπω από τα μέσα Νοεμβρίου. Mm-hmm. Διότι όλη η δουλειά που έχουμε κάνει κάποιοι άνθρωποι, είτε με την μεγάλη μήνυση που έχουμε καταθέσει καταδεικνύοντας τα πρόσωπα που θεωρούμε υπαίτιους για τη δολοφονία στα Τέμπη, είτε με τα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει στις δικαστικές αρχές, είτε με τα εξώδικα που έχουμε καταθέσει και στις δικαστικές αρχές και στην περιφέρεια και στον πρώην περιφερειάρχη, ότι αυτά σιγά σιγά, όπως το λέτε, αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό, νομίζω, σαν συμπέρασμα της ημέρας που έχουμε να βγάλουμε είναι ότι οι νεκροί μας μετά από 12 μήνες μας μιλάνε. Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο πρώην περιφερειάρχης, mm-hmm. ή κάποιοι δικαστές ανώτατοι, mm-hmm. ή κάποια ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, που μέχρι τώρα οι θέσεις που έχουν πάρει δεν αρμόζουν στους θεσμούς, αυτό θα το επομισθούν οι ίδιοι. Αυτό κρίνεται και από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό όμως η κυρία Κεχαγιά, η αντισαγγελέας πρωτοδικών, άσκησε ποινική δίωξη στον αγοραστό. Διότι κάνει τη δουλειά της. Θα γίνει λοιπόν η ανάκριση τώρα, από εδώ και πέρα θα συνεχιστεί η ανάκριση, να δούμε τι ακριβώς έγινε, να απαντηθούν τα αναπάντητα ερωτήματα, για ποιο λόγο δόθηκε εντολή πέρα από την υπόσταση που πρέπει να έχει το Συντονιστικό Οργάνο Πολιτικής Προστασίας να μαζέψει τους τραυματίες και τις ορούς των θυμάτων, ποιος έδωσε την εντολή να φύγουν τα βαγόνια από εκεί, ιδίως τα βαγόνια της εμπορικής, και να πάνε που χωρίς να ελεγχτούν, και αφού μετά από 6-7 μέρες ολοκληρώθηκε τα κακώς κείμενα της όλης ιστορίας, δηλαδή να φύγουν τα βαγόνια. Ποιος έδωσε την εντολή να πάρθει χώμα με βιολογικό υλικό των ανθρώπων μας, να πάει σε έναν υπόλογο της δικαιοσύνης του ΟΣΕ και να πέσει καινούριο χώμα επάνω? Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Εγώ πήρα τη δικογραφία που είχαμε ασκήσει στην συμπληρωματική μήνυση και τα ερωτήματα αυτά είναι αναπάντητα. Θέλω, πριν κλείσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο, να δούμε, να με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι, τη χαρακτηριστική πλατφόρμα στην οποία μπαίνει ο κόσμος διαδικτυακά. Συλλέγονται υπογραφές πολιτών, να τη δούμε παρακαλώ, υπέρ της άρσης της Βουλευτικής Ασυλίας των Πολιτικών Υπευθύνων για την τραγωδία στα Τέμπη. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν φτάσει στις 230-240.000. Είναι αυτό ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια σας, έτσι δεν είναι, αυτό το επίμαχο ψήφισμα? Αυτό ξεκίνησε μετά, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο 15ήμερο μετά το τραγικό συμβάν, και επειδή θεωρούμε ότι πραγματικά η πολιτική είναι η κύρια υπεύθυνη αυτή της όλης ιστορίας, και υψηλά οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί κτλ. Και των προηγούμενων κυβερνήσεων και των παραπροηγούμενων. Γι' αυτό σε αυτή την πλατφόρμα όποιος θέλει μπορεί να μπει στο change.org/tembi2023, να βάλει με την υπογραφή του ηλεκτρονικά με κάποιο mail, ούτως ώστε να μαζευτούν
ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπογραφών για να μπορέσει να πέσει στο τραπέζι το κομμάτι της άρσης της βουλευτικής, να μην υπάρχει βουλευτική ασυλία των ανθρώπων του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα λίγο να πω κάτι. Βεβαίως. Να μάθει λίγο ο κόσμος ότι αυτό το θέμα της βουλευτικής ασυλίας με το άρθρο 86, αν θυμάμαι καλά, είναι λίγο διφορούμενο. Δεν μεταφράζεται σωστά. Η βουλευτική ασυλία έχει, κάποιος την επικαλείται, όταν υπάρχει κάποια κακοβουλία έναντι του προσώπου του, που μπορεί να προέρχεται είτε από συναδέλφους του βουλευτές, είτε από κάποιον κακοπροαίρετο άνθρωπο. Στην περίπτωση τη δική μας, τη δολοφονία των Δεμπών, εμείς λοιπόν που ζητάμε το δίκαιο, δεν έχουμε κάποια κακοβουλία έναντι του Υπουργείου ή των Υπουργών ή των Υφυπουργών ή του Πρωθυπουργού, ούτως ώστε να βάζουν βέτο την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Πρέπει αυτεπάγγελτα να γίνεται αυτό και να μην καθίσετε ενεργό το άρθρο 86.